Ένας μήνας έχει περάσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς και το ειδικό σχολείο Ορεστιάδας υπολειτουργεί λόγω σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό, καταγγέλει το ΠΑΜΕ Βορείου Εύρου. Επιπλέον, το κτίριο που στεγάζεται το σχολείο χαρακτηρίζεται ως ακατάλληλο και επικίνδυνο. Υπολειτουργεί και σήμερα, 16 του μήνα, που πήγαμε που κάνουμε περιοδία πάλι για δεύτερη φορά. Περάσαμε μια φορά στις 11 του μήνα. Εκεί ήταν μόνο η διευθύντρια. Κρατούσε 2-3 παιδιά που μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και τα υπόλοιπα στο σπίτι. Σήμερα περάσαμε, στείλανε άλλες 3 δασκάλες, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν οι ελλείψεις. Δεν έχει βοηθητικό προσωπικό, δεν έχει σχολικό νοσηλευτή, δεν έχει ψυχολόγο, δεν έχει μια σειρά ειδικότητες που είναι άκρως απαραίτητες για να λειτουργήσει αυτό το σχολείο, για να μπορέσει να προσφέρει βοήθεια στα προβλήματα που έχουν αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, απαράδεκτη κατάσταση να έχουμε φτάσει στα μισά του Οκτώβρη, πάμε για Νοέμβρη και ακόμα να περιμένουμε να στείλουν το προσωπικό που έπρεπε να στείλουν. Υπάρχει βέβαια πάντα το χοντρό πρόβλημα του κτηρίου. Εκεί που στεγάζεται το κτίριο είναι ακατάλληλο. Είναι μια πολυκατοικία, είναι ένα κτίριο στο ισόγειο, χωρίς αύλιο χώρο, με τζαμαρίες γύρω-γύρω, που είναι πολύ κρύο το χειμώνα. Ακατάλληλο. 30 χρόνια ζητάμε ειδικό σχολείο στην Ορεστιάδα και δεν θα μας το κάνουν. Εκεί πεισματικά μας το αρνούνται. Η συνδικαλιστική παράταξη καλεί τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να προστατήσουν στον αγώνα ώστε να λυθεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης του ειδικού σχολείου, ταυτόχρονα αναφέροντας ότι σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς παρατηρούνται και σε άλλα σχολεία γενικής παιδείας του Βορείου Εύρου. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να πρωτοστατήσουν στον αγώνα για άμεσα αυτή τη βδομάδα να τελειώνει το πρόβλημα με το προσωπικό για να αρχίσει να λειτουργεί. Μην κάνουν όπως πέρυσι. Πέρυσι ο σχολικός νοσηλευτής νομίζω ήρθε τον Απρίλιο. Σήμερα επικοινώνησα με τα δίκαια. Δεν ξεκίνησαν να κάνουν τα παιδιά μαθηματικά στο γυμνάσιο δικαίων. Δεν ξεκίνησαν να κάνουν μαθηματικά στο γυμνάσιο Μεταξάδων. Δεν ξεκίνησαν να κάνουν φυσική. Κεντρικά μαθήματα, βασικά μαθήματα, πού θα πάει, δηλαδή περιμένουμε τα Χριστούγεννα. Απαράδεκτη κατάσταση, γι' αυτό και πάλι καλούμε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, να βγουν στο πόδι και να μην ανεχθούν καμιά ανοχή από τους γονείς. Τα παιδιά τους να μην κάνουν μάθημα. Μα είναι δυνατόν να περάσουν 3, 4, 5 εβδομάδες, να χάνονται πολύτιμες ώρες και να μην κάνουν τα παιδιά μάθημα.